Εδώ παίζουν πάντα τα καλύτερα. Ήχο 99,8. Γέρα Πετρίτικη Γη. Η εκπομπή που ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή τροφής. Γέρα Πετρίτικη Γη. Κάθε Πέμπτη ζωντανά στις 11 και κάθε Σάββατο στις 9 σε επανάληψη. Γέρα Πετρίτικη Γη. Όλα όσα αφορούν τον πρωτογενή τομέα αποκλειστικά στον ηχό. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τσαγκαράκη. Εδώ είμαστε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Πέμπτη σήμερα, 24 του Οκτώβρη, και είμαστε ζωντανά στον αέρα. Έχουμε προαναγγείλει το σημερινό μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Δρύμτσιας, IQ Crops, και όχι μόνο. Να τον καλημερίσω και να τον ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάντα έχει να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα και βλέπει λίγο πιο μπροστά. Διευρυμένο πνεύμα. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Δρύμτσια, για άλλη μια φορά. Να είσαστε καλά. Καλημέρα σας, εσάς, τις ακροάτριες, τους ακροατές σας. Και είναι πάντα ευχαρίστησή μας και τιμή μας να παραβρισκόμαστε στο στούντιό σας και να έχουμε τις επικοδομητικές συζητήσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πρωτοβάλω. Τώρα το περιβάλλον αρχίζει και γίνεται, χειροτερεύει η κατάσταση. Θυμάμαι σε προηγούμενη εκπομπή πάλι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή που είχαμε μιλήσει προηγούμενα χρόνια, είχαμε βάλει τους πολέμους, είχαμε βάλει την επισιτιστική κρίση, είχαμε βάλει την κλιματική αλλαγή, είχαμε μιλήσει για την ανομβρία ξανά. Τα έχουμε μπροστά μας, αλλά βεβαίως και χειροτερεύει η κατάσταση. Πού είμαστε τώρα, πού θα μπορούμε να μας τοποθετήσουμε σε αυτό το κικαιώνα που φαίνεται ότι έρχεται? Εκτός αν διαφωνείτε με τον κικαιώνα. Όχι, ότι υπάρχει ένας κικαιώνας υπάρχει. Απλώς το πρόβλημα μπορεί να το θεωρήσει κανείς και σαν πρόκληση. Το ότι υπάρχουν θέματα και περιορισμοί και προβλήματα είναι αλήθεια. Αυτό ισχύει σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα, αν το επεκτείνουμε λίγο και πάμε πραγματικά σε όλο τον κόσμο, τα προβλήματα στις θερμοκηπιακές καλλιεργίες, μια που επικεντρωνόμαστε σε αυτό το τομέα, τον οικονομικό, στο θερμοκήπιο, είναι τα ίδια. Παντού θα μιλήσουν για νερό, θα μιλήσουν για εργατικό κόστος ή για έλλειψη εργατικών, θα μιλήσουν για κόστος ενέργειας, για κόστος εισροών. Είναι αλήθεια ότι όσο περνάει ο καιρός, η διαδικασία που λέγεται παραγωγή γεωργικών προϊόντων γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ή έχει περισσότερες προκλήσεις, είτε λόγω αντικειμενικών συνθήκων είτε λόγω υποκειμενικών. Υπάρχει και άλλη μια αλήθεια όμως ταυτόχρονα, ότι υπάρχει μια παγκόσμια αύξηση στον τομέα των θερμοκηπίων, και μάλιστα όψιμες, και θα έλεγα όχι και πολύ όψιμες, μελέτες από τον ΦΑΟ, του ΟΗΕ και από άλλα Ινστιτούτα προκρίνουν τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες για συγκεκριμένες βέβαια τροφές ως τις πλέον αποδοτικές και για τη διατροφή του ανθρώπου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πληθυσμός μεγαλώνει, ο αστικός πληθυσμός πλέον είναι πολύ μεγαλύτερος από τον πληθυσμό που ζει στην Ήπειρο, αλλά και, για λόγους περιβαλλοντικούς. Δηλαδή, σε ένα θερμοκήπιο, όσο πιο σύγχρονο βέβαια είναι, και εκεί θέλω να τονίσω και μια άλλη μελέτη που έχει γίνει, τόσο πιο αποδοτικό είναι και σε εισροές και σε απόδοση και για τον καλλιεργητή, αλλά και για την κοινωνία. Και για εξοικονόμηση ενέργειας, έτσι. Ναι, και όταν... όχι μόνο, και και νερού και τα πάντα. Δηλαδή, φανταστείτε, μια που μιλάμε για το νερό, όπως εδώ στην Κρήτη, στην Ιεράπετρα, στη Μεσαρά, για να παράγεις ένα κιλό ντομάτα στην υπαίθρια καλλιέργεια, μην πάρουμε την Κρήτη, την υπαίθρια καλλιέργεια στη Μεσόγειο, θες 60 με 70 λίτρα νερό. Για να παράγεις στο θερμοκήπιο, το θερμοκήπιο της Ιεράπετρας ή της Αλμερίας ή της Λάρνακας στην Κύπρο, που είναι μετρημένα, θέλεις γύρω στα 40 λίτρα νερό. Σε ένα σύστημα υδροπονίας ανοιχτό, χωρίς ανακύκλωση, όπως το εφαρμόζουμε εμείς σαν IQ Crops, θες 15 με 20 λίτρα νερό. Εάν πας σε πιο προηγμένες τεχνολογίες, μπορεί να φτάσει στα 4 λίτρα. Άρα... Να ρωτήσω όμως εδώ, υπάρχουν κίνητρα όμως για να πάει ο παραγωγός εκεί? Γιατί ακούω πολλές φορές τους παραγωγούς μας να λένε αυτό, ότι δεν έχω τα χρήματα να επενδύσω ή φοβάμαι να τα επενδύσω εκεί, με την έννοια πια ότι δεν ξέρω του χρόνου και τι μου ξημερώνει, αν θα έχω καλό φυτό. Υπάρχουν και ένα σωρό ασθένειες, θα το συζητήσουμε και αυτό, που ειδικά στην ντομάτα και τώρα και στο αγγούρι αντιλαμβάνομαι. Οπότε θέλω να έχω και μια πισινή. Τι να κάνω τώρα, να δώσω χρήματα στην καλλιέργειά μου ή να κρατήσω για τις δύσκολες στιγμές κάτι? Αυτές είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις, θα μου επιτρέψετε να πω. Το ένα είναι αν υπάρχουν χρήματα και το άλλο είναι αν τα χρήματα πρέπει να τα επενδύσω ή όχι. Στο θέμα αν υπάρχουν χρήματα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχουν. Και σε επίπεδο παραγωγών και σε επίπεδο κονδυλίων και σε επίπεδο τραπεζών. Προσωπική μου άποψη.
Το αν πρέπει κάποιος ή δεν πρέπει να τα επενδύσει ή να τα φυλάξει ή να τα αποταμιεύσει ή να τα κάνει χαριατολογώντας στήλες χρυσού κτλ. Ναι, εκτιμώντας αυτό που λέω πάντα, είναι μια άλλη ερώτηση και αυτό είναι επιχειρηματική απόφαση. Είναι το ίδιο πράγμα που θα αποφασίσει κάποιος αν θα ανοίξει ένα μαγαζί ή αν θα πάρει ομόλογα ή θα τα βάλει στην τράπεζα ή αν θα, γίνει, θα πάρει πρόβατα και θα κάνει το βοσκό. Άρα είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Εγώ πιστεύω ότι το θερμοκήπιο είναι μια καλή δουλειά, συνεχίζει να είναι καλή δουλειά. Ο τόπος μας, δόξα τω Θεώ, ακόμα με όλες τις δυσκολίες και όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, πάει καλά και αυτό φαίνεται από την τιμή της γης. Εφόσον η γη κρατιέται σε τέτοια επίπεδα, σημαίνει ότι υπάρχει απόδοση. Εύχομαι αυτή η απόδοση να συνεχίσει σαΐ, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη όπως ήταν πριν από 10 χρόνια ή πριν από 20 χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και ίσως μετά από 10 χρόνια να είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ακόμα μια πολύ καλή δουλειά. Και επαναλαμβάνω, με τις προκλήσεις της και με τις δυσκολίες της. Και για να επανέλθω πάλι στο διεθνές, γιατί δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου, είμαστε μέρος του κόσμου. Και έχουμε ένα πλεονέκτημα ακόμα εμείς, σαν καλλιεργητές μιλάω αυτή τη στιγμή και για τον κλάδο των θερμοκηπίων και όχι μόνο. Το πλεονέκτημά μας εμάς είναι ότι απευθυνόμαστε κυρίως στη νεχώρια αγορά. Να μην πω τώρα το γιατί, αλλά κυρίως δεν είμαστε εξαγωγική χώρα. Αυτό είναι ένας μύθος. Δηλαδή, αν παράγουμε 100 κιλά, τα 80, τα 90 είναι για την ελληνική αγορά. Εν αντιθέσει, ας πούμε, με τον Ολλανδό που, αν παράγει 100 κιλά, τα 99 είναι για εξαγωγή και το 1 κιλό που μένει είναι για τη χώρα, χώρα του. Αυτό δημιουργεί κάποιες εύκολες καταστάσεις, δημιουργεί όμως και κάποιες παρεξηγήσεις, δημιουργεί όμως και κάποιες ανώμαλες καταστάσεις. Δηλαδή δεν λειτουργούμε σε περιβάλλον ανταγωνιστικό, με αποτέλεσμα να μας κάνει πιο ευάλωτους σε δυσκολίες. Ένας που είναι μαθημένος σε ανταγωνιστικό περιβάλλον πιο εύκολα ανταποκρίνεται σε κάποιες δυσκολίες σε κάποιον ο οποίος δεν είναι μαθημένος σε τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τώρα πού οφείλεται αυτό, γιατί ακόμα εξαγώγημα προϊόντα και η ζήτηση στην εγχώρια αγορά είναι λιγότερη. Πού οφείλεται όμως αυτός ο προσανατολισμός μόνο στην εσωτερική αγορά? Δεν είπα μόνο, είπα κατά κύριο λόγο. Λιγότερο στην εσωτερική, στην εξωτερική. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Πόσες εισαγωγές κάνουμε σε αντίστοιχα προϊόντα? Δηλαδή δεν είναι. Είναι σε περιόδους που δεν έχουμε, ας πούμε, ντομάτα. Παράδειγμα, Ιούλιος-Αύγουστος κάνουμε εισαγωγή από όπου να είναι. Και όχι μόνο. Και βαφτίζονται και ελληνικές. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και όχι μόνο. Εγώ θα σας έλεγα ότι κάνουμε σχεδόν 6 μήνες με 7 μήνες εισαγωγές νοπών προϊόντων. Δυστυχώς. Ή ευτυχώς. Εγώ θα έλεγα δυστυχώς. Ωραία. Γιατί όμως επιλέγουμε έτσι? Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας το εξηγήσει και γιατί δεν επιλέγουμε, ας πούμε, εξαγώγημα προϊόντα? Τι φταίει? Δεν είναι το εξαγώγημα, δηλαδή, αν επιλέγουμε ή όχι. Η ντομάτα είναι εξαγώγημο προϊόν. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Γιατί? Μια χαρά δεν είναι η ντομάτα, θα πει κάποιος. Το μια χαρά είναι δεν μεγάλη ιστορία. Δεν είναι νόστιμη, δεν είναι όμορφη. Ποιος το κρίνει αυτό, εμείς ή αυτός που το αγοράζει? Αυτός που το αγοράζει, προφανώς. Αν αυτός που το αγοράζει δεν το πληρώσει. Αλλά τι, δεν ανταποκρινόμαστε, ας πούμε, στη ζήτηση του καταναλωτή? Δηλαδή ο καταναλωτής δεν μας επιλέγει? Δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτό που λέμε εμπόριο. Δηλαδή εμείς έχουμε μια περιοδική, μια εποχιακή παραγωγή και με διακυμάνσεις στην ποιότητα. Έχουμε πάρα πολύ καλά προϊόντα, αλλά δεν έχουμε και πολύ καλά προϊόντα. Ανάλογα την εποχή, ανάλογα τον καιρό, ανάλογα. Ναι, σε αυτό έχετε ένα δίκιο. Μπράβο. Η αγορά, για να σε δει σοβαρά και να εκτιμήσει, πρέπει να έχεις μια σταθερή ποσότητα στη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, όταν είσαι 5 μήνες, 6 μήνες στην αγορά και τους άλλους 3 μήνες, τους άλλους 2 ή τους άλλους 6 μήνες εκτός αγοράς, αυτόματα έχεις ένα μειονέκτημα. Ναι, αλλά θα σου πει κάποιος ότι, να, ας πούμε, δεν έχουμε νερό. Πώς θα καλλιεργήσεις όλο το χρόνο? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε σε διαδικασίες που εξοικονομούμε το νερό, για παράδειγμα, ή κάνουμε έναν πιο ολιστικό ή πιο γενικό προγραμματισμό. Δηλαδή, αυτά όλα είναι προκλήσεις. Και από τα προβλήματα πολλές φορές βγαίνουν οι καινούργιες ευκαιρίες. Μην ξεχνάμε ότι το θερμοκήπιο κάποτε δεν υπήρχε. Ήρθε ένας άνθρωπος, έδειξε κάποια πράγματα, υπήρχε μια ζήτηση, δημιουργήθηκε μια ευκαιρία, γίνανε τα θερμοκήπια, αναπτύχθηκε ο τόπος. Κάποτε η περιοχή καλλιεργούσε Οκτώβρη με Απρίλη, βάζει μόνο αγκούρι, ήταν 100% εξαγώγημο, γιατί κανένας άλλος το χειμώνα δεν είχε παραγωγή. Σήμερα παράγουν όλοι, το κενό είναι 20 μέρες. Και εκεί προσπαθούμε να χωθούμε, τέλος πάντων. Το μεγάλο θέμα όμως που δεν σκέφτεται κανένας ή σχεδόν κανένας και θα έπρεπε να μας απασχολεί, θα έπρεπε να απασχολεί τους καλλιεργητές στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή, είναι το κόστος παραγωγής ανά κιλό που παράγει. Εκεί είναι που βγαίνουμε μη ανταγωνιστικοί. Αυτό εννοείται. Όχι, αυτό δηλαδή εννοώ. Στα προϊόντα
τα όμορφα, τα έξυπνα. Όχι, η ποιότητά μας, δόξα τω Θεώ, δεν είναι κακή, είναι καλή. Απλώς δεν έχει διάρκεια στον χρόνο, δεν έχει σταθερότητα. Το οποίο μετράει. Είναι μόνος για την αγορά, όχι τόσο πολύ για τον καταναλωτή, όσο για το εμπόριο. Να. Γιατί ο καταναλωτής είτε φάει στην Αγγλία η αραπετρίτη και η ντομάτα, είτε φάει μαροκινή, είτε φάει πολωνέζικη, θα εξετάσει κάποια κριτήρια ανάλογα με το πώς έχει μάθει. Τη γεύση, το σχήμα. Και πολλές φορές η γεύση που λένε εκείνη η ντομάτα για μας δεν είναι ντομάτα, είναι κολοκύθι, ας πούμε. Έτσι, σωστά. Άρα το κόστος παραγωγής, ας πούμε, των προϊόντων μας μπαίνει εμπόδιο. Ναι, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε, γιατί το λειτουργικό μας κόστος είναι μεγάλο. Και γιατί είναι μεγάλο? Γιατί είμαστε μικρές μονάδες. Ναι. Διάσπαρτες, χαρακτηριστικό ειδικά της περιοχής, και ταυτόχρονα έχουμε, μην ξεχνάμε, και την απόσταση που είναι αντικειμενικό, και βέβαια τη χαμηλή παραγωγικότητα. Δηλαδή φανταστείτε μια μονάδα που βγάζει 30, που βγάζει 20 κιλά το τετραγωνικό μέτρο, με μια μονάδα που βγάζει 30, με μια που βγάζει 50, με μια που βγάζει 70, και μιλάω στην Ελλάδα για να μην πάω παρά έξω. Όσο πιο μεγάλη είναι η παραγωγικότητα ένα τετραγωνικό μέτρο, κατά τεκμήριο, δεν θα πάω σε εξαιρέσεις, κατά τεκμήριο έχει και μικρότερο λειτουργικό κόστος ανά κιλό παραγωγής. Να. Αυτό πώς πετυχαίνεται? Θα σας είπα. Ένα με την μεγαλύτερη παραγωγή. Να. Ένα με το να είσαι μεγαλύτερος, άρα καλύτερες συμφωνίες στις εισρωές σου. Να. Όμως έχουμε αυτά τα δεδομένα. Καλύτερη οργάνωση. Κάποια πράγματα δεν λύνονται. Τίποτα δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Και επαναλαμβάνω, όλες οι δουλειές έχουν προκλήσεις. Η δικιά σας δουλειά δεν έχει πρόκληση. Η δικιά μου δουλειά δεν έχει πρόκληση. Η δουλειά, όποιον και να ρωτήσετε, σε όποιον επαγγελματικό κλάδο και να κάτσετε, υπάρχουν προκλήσεις. Οι εποχές αλλάζουν. Προσαρμοστικότητα λοιπόν. Ακριβώς. Άρα προσαρμοστικότητα εδώ σημαίνει ομάδες παραγωγών που το λέμε τώρα 20 χρόνια, αλλά έχουν γίνει κάποιες και πάνε καλά. Δηλαδή, η ψαρή φοράδα, παράδειγμα, που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με το αγκούρι, πάει πολύ καλά. Έτσι, ευχαριστημένοι άνθρωποι, και κάποιοι άλλοι συνεταιρισμοί εδώ και ομάδες παραγωγών που μόνοι τους εξάγουν προϊόντα κλπ. Άρα, ίσως, ας πούμε, θα έπρεπε να γίνει μια ομάδα ντοματοπαραγωγών, μια ομάδα αγκουροπαραγωγών, μια ομάδα κάπως. Δηλαδή, πώς το. Εγώ θα σας φέρω σαν παράδειγμα τη Φλάνδρια. Για πάμε. Τη Βέλγικη. Να. Είναι το ένας... έχουμε ξανακάνει αυτό. Μπράβο, δεν έχουμε ξαναπεί την κουβέντα αυτή. Είναι, δεν είναι τωρινή, είναι παλιά. Τι, είναι ένα συνεταιρισμό. Είναι όμως εταιρεία. Η ομάδα παραγωγών, πάλι κατά την ταπεινή μου άποψη, που δεν έχει βάση και καταστατικό ανώνυμη εταιρεία, κατά κανόνα, δεν θα πάω πάλι σε εξαιρέσεις, δεν πετυχαίνει. Να. Γιατί το έχω, συμμετέχω σε μια εταιρεία, σημαίνει έχω δικαιώματα και έχω και υποχρεώσεις. Και για να μπει μια εταιρεία και να είναι βιώσιμη, κάτι πρέπει να συνεισφέρω. Εάν δεν συνεισφέρω. Η λέξη δηλαδή συνεταιρισμός, κάτι κάνει. Για μένα η λέξη από μόνη του συνεταιρισμός έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Δυστυχώς. Θα έπρεπε να είναι αποτελεσματική, αλλά δεν είναι. Θα έπρεπε... ένα κακό προηγούμενο δηλαδή. Και πολύ κακό, έχει κοστίσει, κάκιστο θα έλεγα. Και έχει κοστίσει και στους παραγωγούς και στην κοινωνία. Μην ξεχνάμε τα θαλασσοδάνεια κτλ. Αλλά έχει κοστίσει και στους παραγωγούς αυτούς καθεαυτούς. Για μένα ναι, η συνένωση των παραγωγών είναι ένα πρέπει να γίνει ή να γίνεται και να είναι σε επίπεδο ανώνυμης εταιρείας. Ναι. Με τόσα υποχρεώσεις... χρόνια το λέμε πραγματικά αυτό, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας που λέμε. Γιατί καλά περνάμε ακόμα. Αλλά ναι. Όταν η γη που λέτε 10, 15, 20 χιλιάδες ευρώ το στρέμμα, η γεωργική γη, η οποία είναι κομματάκια των 5, των 10, 10 αν θα βρει κανένας στρέμματα κτλ. Και πάμε σε άλλες περιοχές, στην Ολλανδία και η γεωργική γη κάνει, ξέρω εγώ, 9.000 ευρώ το στρέμμα, αλλά εκεί μιλάμε για 200 στρέμματα, 500 στρέμματα, flat, με το φως, νερό, τηλέφωνο και το αέριο έξω από την πόρτα σου. Θα πει, δεν είναι τυχαίο αυτό. Θα πει ότι ακόμα καλά περνάμε. Και μπράβο μας. Καλά κάνουμε και καλά περνάμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά είπαμε, οι δυσκολίες και οι προκλήσεις. Αυξάνονται. Ναι, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε και λίγο μπροστά, ας πούμε, έτσι. Και ήδη υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που μας κάνει ή που πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε λίγο έτσι πιο μπροστά, λίγο πιο διευρυμένα, λίγο πιο... Ναι, για το νερό είναι ένα μεγάλο θέμα στην περιοχή μας. Ναι. Τώρα έχουμε, το προβληματιζόμαστε, το συζητάμε όλοι, όπως το συζητάγαμε... Και το ενεργειακό. Πριν πάω στο ενεργειακό, θα μείνω στο νερό. Δηλαδή, το οποίο το συζητούσαμε τόσο καιρό, μάλλον το ξανασυζητούσαμε, το 1993, από ό,τι ξαναείχαμε πάλι μια λήψη υδρία, το 2002 κτλ. Και μόλις αρχίζουν οι βροχούλες, θα ξεχνάμε όλα. Ναι, σωστά. Και αυτό και από την αρχή. Περιμένουμε να έρθει πάλι η περίοδος της λειψιδρίας ή της ανομβρίας και πάλι από την αρχή. Βεβαίως και υπάρχει τάση για κλιματική αλλαγή, αλλά δεν μας θέλει τώρα μόνο αυτό. Φταίμε και λίγο να κοιταχτούμε και λίγο στον καθρέφτη. Γιατί κακά τα ψέματα, σαν χώρα, για να μην πω σαν περιοχή μόνο, σαν χώρα είμαστε κάκιστοι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το θέμα της διαχείρισης του νερού είμαστε, συγγνώμη θα το πω έτσι στο τηλέφωνο, λέω στο ανοιχτά, είμαστε άχρηστοι.
Και αυτό τα λένε τα νούμερα του ΟΗΕ. Δεν τα λέω εγώ. Και μάλιστα διευθυντής του ΦΑΟ τότε ήταν Έλληνας καθηγητής του Ελληνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όταν τα βγάλανε τα νούμερα. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι η γεωργία καταναλώνει πάνω από το 70%, στην Ελλάδα τα στοιχεία λένε κοντά στο 80% του συνολικού νερού που καταναλώνεται σαν χώρα. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Να. Με πολλές διαρροές βέβαια, έτσι. Απόλυες. Και κατά δίκτυα, απόλυες κλπ. Yeah. Κάτι τέλος πάντων. Θα το βρούμε μπροστά μας αυτό, δηλαδή αν αυτή η χρονιά νομίζω ότι είναι κρίσιμη, με την έννοια πως αν δεν έχουμε βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στα βουνά, θα εξαντλήσουμε τον υδροφόρο ορίζοντα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή δεν θα έχει ούτε ο γείτονας, ούτε το πηγάδι μου, ούτε έχετε τίποτα. Απόλυτο δίκιο. Έχουμε φτάσει σε οριακό αυτό. Σημείο. Έτσι, δεν είμαστε ακόμα στο σημείο της Ισπανίας, αλλά είμαστε όμως σε ένα οριακό σημείο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα τώρα έτσι, μια και είπατε Ισπανία. Μια βόλτα τώρα, κάνατε ένα tour εσείς αυτό το διάστημα. Ε. Ισπανία πήγατε, Κορέα πήγατε. Δώστε μας έτσι μια εικόνα εκεί. Ολλανδία. Αν δεν κάνω λάθος και τα έχω συγκρατεί. Ποια είναι η εικόνα και ποια είναι τα μηνύματα φέτος, η τάση στην αγορά, τι μπορούμε να πούμε στους, τι αποκομίσατε μάλλον από αυτό το tour? Εγώ αυτό που αποκόμισα, που βλέπω, είναι ότι τα 4-5 βασικά προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή είτε μιλάς με τον καλλιεργητή τον Ισπανό, είτε με τον Κορεάτη, είτε με τον Νεαζηλανδό ή τον Αυστραλό ή τον Ευρωπαίο σε οποιαδήποτε σημείο, πάνω κάτω όχι πάνω κάτω, τα προβλήματα είναι ακριβώς τα ίδια. Η προτεραιότητα είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, η Ισπανία έχει τρομερό πρόβλημα με νερό. Το νερό στη μισή, στη δυτική Αλμερία έχει αγωγημότητα 7 ή 7.000, ανάλογα με το πώς το μετράμε. Και στην ανατολική 2 με 3. Φανταστείτε ότι εμάς το φράγμα έφτασε 1,5 τώρα, είναι περίπου στο 1,2 κατά μέσον όρο, και θεωρούμε ότι το νερό μας δεν είναι καλό. Και ορθώς το θεωρούμε. Φανταστείτε εκείνοι. Και δεν μιλάνε για ποιότητα νερού. Μιλάνε αν θα έχω νερό ή δεν θα έχω για να καλλιεργήσω. Αλλού είναι η ενέργεια. Ναι. Αλλού είναι τα εργατικά. Αλλού είναι το κόστος συνολικά. Αλλού είναι οι περιορισμοί που βάζουν τα κράτη όσον αφορά θέματα περιβάλλοντος και ελέγχους και τα λοιπά, εργασιακά και ούτω καθεξής. Τα προβλήματα είναι περίπου τα ίδια. Δηλαδή, αν κάτσετε σε μια συζήτηση, σε ένα πάνελ και μιλήσετε, τα ίδια. Οι ασθένειες οι νεότερες εισαγωγικά, η διαχείρισή τους, η αύξηση, ομοίωση των λιπασμάτων, του πετρελαίου, του αερίου και γενικά όλων των εισρωών. Άρα δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Αυτό που αλλάζει, που φαίνεται να αλλάζει, είναι ότι υπάρχει μια αύξηση στα θερμοκήπια και στην Ευρώπη. Εκεί δίστανται οι γνώμες αν είναι 7, 10 ή 15%, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Και αυτό το οποίο υπάρχει μια τάση, θα έλεγα πρημοδοτείται σε εισαγωγικά, χωρίς χρήματα, αλλά αρχίζει και διαφημίζεται, αρχίζει και συζητιέται, είναι ότι όσο πιο σύγχρονη μέθοδο καλλιέργειας έχεις, τόσο πιο αποδοτική είναι για αυτόν που ασχολείται και τόσο πιο κοινωνικά και περιβαλλοντικά είναι αποδεκτή. Και με αποκορύφωμα μια μελέτη που είχε κάνει ένα Ινστιτούτο του ΟΗΕ, που συνέκρινε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα υπερσύγχρονων θερμοκηπίων στην Ολλανδία σε σχέση με την Ισπανία, ακόμα και σε βιολογικές καλλιέργειες, και δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν εις βάρος των χαμηλής τεχνολογίας θερμοκήπια. Να. Θα μου πείτε και τι θα κάνω. Τίποτα. Αλλά είναι κάτι που συζητιέται. Αύριο μεθαύριο μπορεί να πουλιέται. Γιατί μπορεί να σου λέει ο άλλος, εγώ παράγω με μηδέν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Άρα η δική μου η ντομάτα έχει ένα προτιμησιακό καθεστώς. Μπορεί να έχει 10 σέντς παραπάνω. Δεν ξέρω. Λέω. Πολλές φορές τέτοια κριτήρια που είναι κοινωνικά ή αντικειμενικώς αποδεκτά χρησιμοποιούνται και σαν εργαλεία marketing. Ναι, σωστά. Και υπάρχει μία. Και το ελληνικό κράτος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έκανε μία ανακοίνωση για 600 εκατομμύρια να πρημοδοτήσει τα θερμοκήπια με ξεχωριστό πρόγραμμα. Ναι. Και άλλοι λένε ότι αυτό μπορεί να ανέβει και στο 1 δις. Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχουν γραφτεί αυτά. Είναι στο. Και λένε εδώ ότι θα πάνε όλα αυτά τα χρήματα στη Βόρεια Ελλάδα σε μεγάλες θερμοκηπιακές μονάδες που ενδεχομένως να λειτουργήσει ανταγωνιστικά για τα κηπευτικά και τα θερμοκηπία της Κρήτης. Αυτό. Το ότι δεν ξέρω που θα πάνε, ειλικρινά δεν ξέρω. Το ότι δεν θα ανταγωνιστεί προγράμματα όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης και τα λοιπά, που είναι για μικρούς παραγωγούς, είναι αλήθεια. Τώρα τι σημαίνει όμως μεγάλος και μικρός παραγωγός, και αυτό πρέπει να το βάλουμε σε κάποια βάση. Δηλαδή στην Ευρώπη, άμα βγούμε, μην πάω σε άλλες πιο μακριά, ένα θερμοκήπιο 100 στρεμάτων δεν θεωρείται μεγάλη μονάδα. Ας το βάλουμε αυτό στο μυαλό μας. Και ένα θερμοκήπιο 100 στρεμάτων μπορεί να το έχει ένας επιχειρηματίας, μπορεί να το έχουν 5 επιχειρηματίες, μπορεί να το έχουν 15 επιχειρηματίες, μπορεί να είναι αγρότες. Να.
Δηλαδή, το να μαζευτούν 10 αγρότες στην Ιεράπετρα που έχει 10 στρέμματα ο καθένας, μαζεύουν 100 στρέμματα, δεν γίνονται μεγάλοι. Να. Με μια κοινή επιχείρηση, με ένα να. Κοινό άρα διαχείριση. Το θέμα είναι να συνεννοηθούν αυτοί οι παραγωγοί. Ακριβώς. Αλλά το πού θα διατεθούν αυτά και το πού δεν θα διατεθούν δεν το γνωρίζουν ακόμα ή δεν το ξέρουν ακόμα. Εύχομαι να πάνε με τέτοια διαδικασία που να δώσουν μια πραγματική όθηση στον κλάδο. Και κακώς βλέπουμε τις μεγάλες μονάδες ανταγωνιστικά. Υπάρχουν 4 μονάδες, 5 μεγάλες μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικές προς την Ιεράπετρα. Του αντίον θα έλεγα. Αυτές πουλάνε ακριβά. Αυτές δεν έχουν αυξομοιώσει τις τιμές όπως έχουμε εδώ. Άρα ουσιαστικά τραβάνε την αγορά προς τα πάνω, δεν τραβάνε προς τα κάτω. Ενώ την τιμή του τελικού προϊόντος. Και ούτε επηρεάζουν τη συνολική παραγωγή της χώρας μας ή τη συνολική ζήτηση σε προϊόντα της χώρας μας. Πρέπει να γίνουν χιλιάδες στρέμματα για να πούμε ότι κάποια στιγμή επηρεάζεται. Είναι και εξαγωγικό το πρόσημο πάντως αυτές. Καμία από αυτές. Καμία από αυτές. Καμία. Εσωτερική αγορά. Εσωτερική αυτές. Αγορά. Γιατί η εσωτερική αγορά, σας διαβεβαιώ. Καμία. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Είναι μικρές ποσότητες που γίνονται σε κάποια καλλιέργεια εξαγωγές, στην πιπεριά συγκεκριμένα. Αλλά η ελληνική αγορά, μην την υποτιμούμε, είναι πολύ δυνατή αγορά. Και ευτυχώς δεν την έχουν πάρει ακόμα καλά υπόψη τους οι ξένοι, ή εν πάση περιπτώσει έχει δυσκολίες στα μεταφορικά κτλ. Δηλαδή, όπως είναι τα δικά μας μεταφορικά δύσκολα να πάνε προς τα έξω, έτσι είναι και τα αυτονόητα δύσκολα να φέρουν τα προϊόντα τους προς τα μέσα. Μπράβο. Οπότε ουδέν καλό να μηγές κακού και το αντίστροφο. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Οπότε δεν λειτουργούν λοιπόν θετικά τα θερμοκήπια λόγω Θράκηση, δεν ξέρω ποια είναι. Δεν έχει σημασία τα ονόματα. Πάντως αυτές οι μονάδες που έχουν γίνει δεν έχουν λειτουργήσει ανταγωνιστικά με την περιοχή. Να. Του αντίον θα έλεγα. Να. Η αγορά τους είναι διαφορετική, ο τρόπος που δουλεύουν είναι διαφορετικός, οι τιμές που δουλεύουν είναι πάντα ψηλότερες, οι κατά μέσον όρο ψηλότερες, λάθος το πάντα, το κατά μέσον όρο ψηλότερες. Αλλά αυτό επαναλαμβάνω που πρέπει να προκαλέσει τους παραγωγούς της Ιεράπετρας και γενικά τους παραγωγούς αυτού του μεγέθους είναι το κόστος παραγωγής ανά κιλό. Ναι. Αυτός είναι ένας βασικός παράγοντας που σε κάνει ή δεν σε κάνει ανταγωνιστικό σε μια αγορά. Γιατί μπορεί να πουλάς 1 ευρώ και να μπαίνεις μέσα, σε εισαγωγικά όλα αυτά που λέω, μπορεί να πουλάς 50 λεπτά και να βγάζεις κέρδος. Σωστά, ναι. Άρα εδώ υπάρχει κάποια σκέψη από εσάς. Γιατί το εγώ είναι μονόδρομος. Δηλαδή. Αυξάνω την παραγωγικότητά μου ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό που λέμε value for money. Δηλαδή, ό,τι κάνω, το κάνω με τέτοιο τρόπο ώστε να με αποδίδει. Βέβαια, το 100% επαναλαμβάνω δεν είναι για κανένα. Είναι η ερώτηση που είπατε πριν. Αξίζει να επενδύσω ή δεν αξίζει. Αυτό είναι υποκειμενική απόφαση του κάθε παραγωγού ή του κάθε ανθρώπου. Εγώ νομίζω ότι το θερμοκήπιο παραμένει μια καλή δουλειά ακόμα. Να. Και επαναλαμβάνω, με αρκετές φαίνεται δυσκολίες, γιατί κάθε χρόνο προστίθενται και νέες. Έτσι. Και θα υπάρχει στο γυναικές. Αλλά αυτή τη στιγμή το δικαιολογώ πώς. Από την τιμή της γεωργικής γης. Να. Όπου και να πεις γεωργική γη, τόσα χρήματα αναστρέμα, τον πιάνουν τα γέλια των άλλων. Άρα από πίσω σου λέει αντικειμενικότητα. Άρα καλά πάμε. Και μπράβο μας, επαναλαμβάνω. Και μακάρι να πηγαίνουμε έτσι εσάι. Να. Αλλά δεν φτάνει αυτό για να πάμε SAE που λέτε ή όχι, να έχουμε έτσι ένα ορίζοντα 20-30 χρόνων μπροστά μας, έτσι. Το καλό βέβαια είναι ότι, τώρα δική μου παρατήρηση είναι αυτή, ότι μπαίνουν νέα παιδιά, μορφωμένα, χωρίς να θέλω να πω κάτι, που προσπαθούν να εξυγχρονίσουν την καλλιέργεια, έτσι, με διάφορους τρόπους. Μπαίνουν δηλαδή. Και αυτή είναι το πραγματικό μέλλον της καλλιέργειας. Τα νέα παιδιά που έχουν καινούργια τρόπο σκέψης, διαφορετικό τρόπο σκέψης, που προβληματίζονται με άλλο τρόπο κτλ. Ναι, που δεν το κάνουν αγκαρία. Γιατί παλιά είχαμε αυτή την οτροπία. Έτσι. Δεν τελείωσε το σχολείο. Θα πας στο θερμοκήπιο. Δηλαδή ήταν ένας. Εγώ σας το έχω πει αυτό. Όταν πρώτο ήρθα στην Ιεράπετρα, ήταν η δεκαετία του 80, τέλη δεκαετία που τότε με σουρανούσαν. Ήταν εύκολα. Αν δεν πάρεις 10, θα πας στο χωράφι. Μπράβο. Και όπου καθόμουν και στεκόμουν, λέγανε κατάντησε στο θερμοκήπιο. Λέει κατάντησε. Και λέγανε κατάντησε το θερμοκήπιο. Έχει μείνει αυτό και πώς το λένε. Το συναντάμε πολλές φορές ακόμα και σε παραγωγούς που δεν έχουν την αυτοπεποίθηση αυτή για το προϊόν που παράγουν, να ξέρει το προϊόν, αλλά ίσως και αυτοί δεν το εκτιμούν πολλές φορές και το λέω. Κακώς. Χωρίς να θέλω να θίξω κανένα παραγωγό, αλλά αυτό βλέπω. Όχι, αυτό έτσι, που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μαρία. Δεν έχουν αυτοεκτίμηση. Αυτό είναι εις βάρος τους. Δηλαδή, ενώ κάνουν μια δουλειά αξιόλογη, είναι σε επίπεδο βιοτεχνίας, δεν είναι καν γεωργίας, δεν τοποθετούν τον εαυτό τους από μόνοι τους, όχι άλλοι, από μόνοι τους, στο επίπεδο που τους αρμόζει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί έχουμε καινούργιες ασθένειες. Τι θα κάνουμε την καστανή ρητίδωση? Έχει πάει παντού το σταυρό μας.
Αυτό τον κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αυτό που είναι από τους παραγωγούς, τον κάνουν. Το σταυρό τους μπουν μέσα στο θερμοκήπιο. Αλλά από ό,τι φαίνεται και τα μηνύματα που λαμβάνω, κύριε Δρύμητση, από τους παραγωγούς, είναι ότι δεν υπάρχει χωράφι που να μην έχει την ίωση. Στην ντομάτα, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο απόλυτο. Πάντως έχει πρόβλημα. Ακόμα εδώ στην Ιερά Πέτρα το πρόβλημα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ σε σχέση με τις συζητήσεις. Και σας άκουσα μια φορά δώσει να λέτε ότι η Καστανέλη Τίνος έχει φτάσει στο πικ της. Το κράτησε αυτό και το χρησιμοποιώ. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το πικ της Καστανέλη Τίνος. Όχι, σαν γεωπόνος τώρα. Ότι δεν έχει φτάσει στην Ιερά Πέτρα ακόμα. Αυτό λέω. Δεν έχει φτάσει στο πικ. Πού είμαστε τώρα λοιπόν? Νομίζω ότι οδεύουμε. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία στην παρούσα φάση, και όταν λέω στην παρούσα φάση εννοώ σε μια προβολή ενός-δύο ετών, ναι, δεν φαίνεται να έχει δραστική λύση, με την έννοια βρήκα μια ανθεκτική ποικιλία ή βρήκα ένα φάρμακο το οποίο να με θεραπεύει, να κάνω μια κίνηση και να τελειώνω. Έχουμε αυτά τα ανεκτικά υβρίδια, τα έχουμε μάθει και η παραγωγή μας. Αλλά πόσο ανεκτικά μπορεί να είναι? Ισχύει αυτό. Υπάρχουν ανεκτικές ποικιλίες. Βέβαια, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, ημών πρόγονοι με το κακό και το καλό, που ισχύει και ανάποδα, ουδέν καλό να μηγες κακού. Δηλαδή, οι ποικιλίες δεν μπορούν να τα έχουν όλα. Δεν μπορεί να είναι και όπως τις θέλω, και στο σχήμα και στη γεύση και στην ανθεκτικότητα και το ένα και το άλλο. Και συνήθως οι ανθεκτικότητες λειτουργούν εις βάρος κάποιων άλλων, στα πρώτα στάδια τουλάχιστον. Αλλά για το θέμα της καλλιέργειας αυτής καθεαυτής, ναι, γίνονται οι προσπάθειες όλες, θα είναι στο γενετικό υλικό. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο για τη θεραπεία, σε εισαγωγικά, της ασθένειας αυτής, όπως και όλων των ιώσεων. Υπάρχουν κάποιες ποικιλίες που όντως είναι πιο ανεκτικές. Και δεν εμφανίζουν τόσα συμπτώματα στον καρπό. Βέβαια, υποβαθμίζεται πάλι η ποσότητα κτλ. Αλλά είναι πιο ήπιες. Είναι εμπορεύσιμες, τέλος πάντων, χωρίς να έχουν τις τεράστιες κοιλίδες πάνω. Ακριβώς. Εγώ θα επαναλάβω ότι εδώ πλέον πάμε σε ολιστικές. Δεν έχουμε ακόμα το πρόβλημα που έχει η Δυτική Πελοπόννησος, ειδικά τα φιλιατρά. Γι' αυτό ήθελα να πάμε τώρα στα φιλιατρά. Που φιλιατρά έχει και φέτος τα φιλιατρά είχαν ένα άλλο θέμα. Είχαν την ίωση που μεταφέρεται με τον αλευρόδη. Και είχαν ολική, μπήκαν υπαίθριες καλλιέργειες, χωρίς προσοχή. Μπαίνω, βγαίνω, φυτοπροστατευτικά μέτρα, διαχείριση πολυμάτων κτλ. Με αποτέλεσμα εκεί να έχουν και την ίωση αυτή, με ολική καταστροφή της παραγωγής. Θα επανέλθω. Σήμερα είναι ολιστική προσέγγιση. Πάμε. Τι είναι με αυτό? Προσοχή, επιλογή των υβριδίων. Με προσοχή τα φυτοϊγειονομικά μέτρα που μισό, έχουμε μισό. Στο υβρίδια. Θερμοκήπιο μας. Και θα σου πει κάποιος τώρα, εντάξει, όλες οι εταιρείες μας λένε για υβρίδια με ανεκτικότητα στην Καστανήρη Τίνος. Εμείς το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές αυτό, την ανοχή με την αντοχή, ότι δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Έτσι, που σημαίνει τι, ότι πώς να επιλέξω υβρίδιο, δηλαδή ποιο θα είναι το κριτήριο να επιλέξω υβρίδιο. Τώρα βέβαια έχει φυτέψει ο κόσμος, οπότε δεν μας πειράζει, αλλά τι να κριτήριο προσέξω, δηλαδή να μου το είπε ο γείτονας ότι αυτός ότι έχει ένα καλό υβρίδιο, ότι αυτό, γιατί γίνονται και εμπορικά παιχνίδια εδώ που τα λέμε, έτσι. Εμπορικά παιχνίδια γίνονται, αλλά κάποια πράγματα έχουν και μια σοβαρότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί μια σοβαρή εταιρεία να σου βγάλει ένα υβρίδιο στην αγορά και να σου πει ότι είναι ανεκτικό, αν δεν έχει από πίσω της κάποια δεδομένα. Και επαναλαμβάνω, το ανεκτικό δεν σημαίνει 100% προστασία. Έτσι, για να το ξεδιαλύνουμε αυτό. Σημαίνει, εκεί που θα είχα ένα πρόβλημα 100, το πρόβλημά μου θα είναι 50, 60, 40. Μηδέν δεν θα είναι. Το ξεχνάμε αυτό. Πάμε στη δεύτερη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και αυτό βέβαια σε συνδυασμό με το υβρίδιο σε σχέση με την αγορά που θέλουμε. Να. Γιατί αν είναι ένα υβρίδιο, εμείς πουλάμε σε έναν έμπορο ή στη λαϊκή, δεν ξέρω εγώ πού, που έχει μια ιδιορυθμία και το συγκεκριμένο υβρίδιο δεν συνάδει με τις ανάγκες και τη ζήτηση αυτή, εκεί πάμε σε μια άλλη. Έχει έναν άλλο βαθμό δυσκολίας. Μετά είναι το θέμα των φυτοϊγειονομικών μέτρων μέσα στο ίδιο μας το θερμοκήπιο. Τα υπολείμματα που τα πετάμε όχι μόνο εμείς και ο γείτονας. Γι' αυτό λέω ότι είναι ολιστικό το πρόβλημα. Γιατί μπορεί εγώ να παίρνω όλα τα μέτρα και γύρω-γύρω να βρωμάει ο τόπος. Κάπως πρέπει να επιβληθεί μια κατάσταση φυτοϊγειονομικής τάξης. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Μπορεί να μην είναι δόκιμος ο όρος. Να το κάνουμε όπως τον κορονοϊό, ας πούμε. Κάπως έτσι. Ναι. Μπράβο, κοιτάτε. Πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Μετά, ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο θερμοκήπιό μου. Νομίζω το έχουν εμπεδώσει αυτό η παραγωγή μας. Δεν νομίζω 100%. Εμείς πάντως, σαν εταιρεία όπου πάμε και όπου μπαίνουμε, έχουμε μία χρήση σε φόρμες. Σαν χειρουργείο, το έχουμε πει. Μπράβο, ναι. Να καθαρίζω και να απολυμένω τα πάντα που έχω μέσα από την προηγούμενη καλλιέργεια. Και πρέπει να ξέρω το εξής, ότι αν με πιάσει συγκεκριμένη ίωση, είτε είμαι στο χώμα είτε είμαι σε υποστρώματα, του χρόνου πρέπει να αλλάξω υποστρώματα, να κάνω κάτι με το χώμα, γιατί μένει στη ρίζα. Να.
ή να αλλάξω καλλιέργεια. Ή να αλλάξω καλλιέργεια. Να βάλω αγκούρι, να βάλω μελιτζάνα. Να βάλω κάτι άλλο. Δεν είναι σωζόμαστε. Λοιπόν, μόνο αν βρεθεί υβρίδιο με αντοχή στην καστανίρη τη είδωση. Και κάνοντας καλή διαχείριση. Δηλαδή, βλέπουμε κατά κανόνα πάλι, γιατί υπάρχουν πάντα και οι εξαιρέσεις, ότι οι παραγωγοί οι οποίοι προσέχουν, παίρνουν όλα τα μέτρα κτλ., έχουν την ίωση, αλλά η ζημιά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο είναι σε άλλους οι οποίοι δεν παίρνουν τα μέτρα. Θα μου πεις, υπάρχουν και οι άτυχοι που ήρθαν από τον Α και το. Το δέχομαι, είπα. Κατά κανόνα υπάρχει πάντα η καμπύλη, πώς το λένε, τη καμπάνα, που υπάρχουν και τα άκρα. Αλλά κατά κανόνα αυτοί οι οποίοι είναι πιο προσεκτικοί και πιο συνεπείς όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Αυτό καταλαβαίνω. Παρατηρητικότητα είναι μέρος της συνέπειας. Αν δεν είσαι παρατηρητικός, μπορεί να σου ξεφύγει το. Να δεις δηλαδή τα σημάδια πρώιμα και να ξεφορτωθείς αυτό το συγκεκριμένο. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι και στο παρελθόν υπήρχαν ασθένειες οι οποίες τώρα δεν μας απασχολούν, αλλά μας το καρούλιασμα, το κεντρικό καρούλιασμα, τα φουζάρια, στα αγκούρια παλιότερα κτλ. Οι οποίες ήταν πραγματικά προβλήματα και τώρα δεν τις ακούμε. Και ακούμε τις καινούργιες ασθένειες. Ή αύριο μεθαύριο μπορεί να υπάρξει μια άλλη ασθένεια. Ναι, γιατί έχουμε και κλιματική αλλαγή. Και είδαμε, ας πούμε, το φρουτζιπέρδα πώς ήρθε εδώ πετώντας με τον Ντάνιελ. Όπως λένε οι επιστήμονες. Ναι, εγώ θα σας πάρω τώρα τον αντίλογο. Φέτος εμφανίστηκε η καστανίρη τίδωση για πρώτη φορά στην Αυστραλία, στις Μισές Πολιτείες. Έχουν βάλει εμπάργκο. Και συζητούσαμε το μεγαλύτερο φυτοριούχο της Νέας Ζηλανδίας για το θέμα αυτό, που δεν έχει εμφανιστεί στη Νέα Ζηλανδία ακόμα. Και μου λέει, εφόσον ήρθε στην Αυστραλία, είναι θέμα χρόνου πότε θα έρθει σε εμάς. Σε χώρες που έχουν φοβερά πρωτόκολλα, έτσι, δηλαδή, και πολλά πρωτόκολλα είναι διανόμου, δεν είναι επειδή θέλω να το εφαρμόσω ή δεν θέλω να το εφαρμόσω. Μάλιστα. Οπότε τι άλλο περιμένουμε με την κλιματική αλλαγή ή τι μας περιμένει με την κλιματική αλλαγή? Το ζήσαμε πέρυσι, ελπίζω να μην είναι το ίδιο και φέτος, με υψηλές θερμοκρασίες, με ασθένειες που τρέχουν γιατί ευνοούν. Και, ευνοούν οι συνθήκες τέλος πάντων για την ανάπτυξη ή τη μετάδοση κάποιων ασθενειών σε όλα τα προϊόντα πια, είτε στο αγκούρι είτε στην ντομάτα. Λέμε τώρα πιάσαμε την ντομάτα γιατί έχει φέτος ξεφύγει λίγο η καστανίρη τη είδωση. Οπότε τι κάνουμε εδώ τώρα, πώς θα διαχειριστούμε άλλο ένα χειμώνα θερμό? Καταρχάς δεν ξέρουμε αν θα είναι θερμός ο χειμώνας. Παίρνουμε το χειρότερο σενάριο. Αν είναι θερμός ο χειμώνας και αν ίδρος, εκεί θα πάμε σε καταστάσεις πολύ δύσκολες και κρίσιμες. Δηλαδή θα μπουν περιορισμοί στο νερό, φαντάζομαι. Θα υπάρξουν, θα υπάρξουν καταστάσεις έτσι λίγο περίεργες. Εγώ ευελπιστώ ότι δεν θα είναι όπως είναι πέρσι. Δεν μπορώ ούτε να το προδικάσω ούτε να το μετωπίσω. Πάντως το χειρότερο πλάνο είναι να πούμε πάλι ότι περνάμε μια περίοδο. Δεν πρέπει να προετοιμαστούμε όμως για το χειρότερο σενάριο, για να μας έρθει το καλύτερο. Δεν το κάνουμε ποτέ. Αυτό δεν γίνεται όμως από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό θα γίνει τώρα για να το ζήσουμε μετά από 3 χρόνια, από 5. Δηλαδή τώρα να πούμε θα λύσουμε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δεν γίνεται. Πώς θα το λύσουμε? Καλά, αυτό έχει γίνει. Θα κάνουμε. Δηλαδή, μέσα σε μία μέρα θα περάσουμε αγωγούς ή θα κάνουμε δεξαμενές ή θα μετατρέψουμε τις καλλιέργειες μας σε υδροπονικές ή δεν ξέρω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά θέλουν ένα χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ό,τι φτιάχνουμε σήμερα έχει ορίζοντα μετά μέσω μακροπρόθεσμο. Να. Άρα, τι μπορούμε να δρομολογήσουμε σήμερα? Εκτός της προσευχής. Εκτός της προσευχής και της. Να είμαστε όσο δυνατόν πιο επαγγελματίες και πιο προσεκτικοί στη δουλειά που κάνουμε. Και πιστεύω πάντως ότι είναι πολύ καλό επίπεδο. Μετράει αυτό. Τα προβλήματα, συγγνώμη σας διακόπτω, να μην τα βλέπουμε σαν προβλήματα, να τα βλέπουμε σαν ευκαιρίες, να τα βλέπουμε σαν προκλήσεις. Να. Και θα πει τώρα κάποιος, κύριε Δρύμτση, εντάξει, έχω γεμίσει καστανίρι τίδος, πείτε μου που είναι η ευκαιρία. Η ευκαιρία εδώ δεν είναι πουθενά. Μπορεί όμως να αλλάξω την καλλιέργειά μου, να βρω μια. Λέω τώρα και έχω ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό μου, να αλλάξω καλλιέργεια, να βρω μια άλλη αγορά και να λέω πω τόσα χρόνια τι έκανα. Μα μια ευκαιρία. Να, μια ευκαιρία. Να, εντάξει. Και δεν το λέω τυχαία. Έχω στο μυαλό μου ένα παράδειγμα από το παρελθόν που κάποιος αναγκάστηκε βιαίως να αλλάξει καλλιέργεια και του βγήκε σε καλό. Αλλά προς Θεού, δεν είναι αυτή η λύση. Και επαναλαμβάνω, η λύση είναι να παίρνουμε βήματα σε προσωπικό επίπεδο και όσο μπορούμε σε πιο κοινωνικό, σε πιο. Και σε πιο ομαδικό. Να το δούμε. Ομαδικό, αυτό το πνεύμα το ομαδικό νομίζω θα μας σώσει. Πόσα έχουμε, 20.000 στρέμματα. Τόσα έτσι, στην Ιερά Πέτρα, να δούμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε. Να είναι ένα, να φέρονται ας πούμε ένας επιχειρηματία. Αν μπορούμε, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Μια οντότητα. Με πολλούς μετόχους. Αυτό θα ήταν όντως το ιδανικό. Μια οντότητα. Μάλιστα. Ωραία. Άλλο τώρα, επιμένω εγώ στην. Πείτε ότι έχουμε ένα θερμό χειμώνα. Πώς θα
διαχειριστούμε τα φυτά μας φέτος με αυτές τις ασθένειες. Πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι. Τι θα κάνουμε? Ο θερμός χειμώνας, καταρχάς, επαναλαμβάνω αυτό που μπορώ να δω εγώ σε ένα θερμό χειμώνα χωρίς βροχές, αν εννοείται αυτό. Ναι, το πράγμα. Θερμό και άνυδρο χειμώνα. Όπως πες. Εκεί τα σενάρια είναι κακά. Έως κάκιστα. Δηλαδή εκεί πρέπει να προετοιμαζόμαστε, δηλαδή, άπαντες και εμείς και άλλοι για θέματα πλέον, πώς να το πω, δυστοκίας. Θέματα. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Να. Γιατί δεν θα έχεις νερό. Απλά είναι τα πράγματα. Να. Δεν νομίζω να προλάβουν να μπουν νερά. Θα μπορεί να αυξηθεί η μαλάβρα, θα χαλάσει η ποιότητα, να αυξηθεί η ποσότητα. Αλλά πάμε πλέον σε καταστροφικά σενάρια. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε κάπου στα ενδιάμεσα. Δηλαδή και πιστεύω ότι και θα βρέξει, θα αυξήσουν λίγο τις παροχές από τη, από τη μαλάβρα. Δεν ξέρω το έργο από κάτω από το Μύρτος. Πότε θα τελειώσει και πότε θα ολοκληρωθεί. Να. Δεν νομίζω για φέτος να είναι έτοιμο. Άρα για μένα βλέπω κάτι το ενδιάμεσο να συμβαίνει. Και εύχομαι να μην γίνει το χειρότερο. Πάντως πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το σενάριο το κακό. Το οποίο θα έχει και χρηματοοικονομικές προεκτάσεις και για τον αγρότη και για τον προμηθευτή του και για την κοινωνία και για το μαγαζί και για όλο τον κόσμο. Και πρέπει να προετοιμαστούμε. Και εκεί χρειάζεται το κράτος αρρωγός να είναι έτοιμο να μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια περίπτωση. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω, έπρεπε να είναι έτοιμο εδώ και χρόνια. Έτσι. Εκεί δυστυχώς είμαστε. Γιατί το ξέρουμε ότι είμαστε σε μια ξηροθερμική περιοχή, είμαστε σε μια άνοιγμα, λιγότερες βροχοπτώσεις και από όλη την Κρήτη σχεδόν είναι εδώ. Ειδικά εδώ, στη νότια πλευρά της Κρήτης. Εκεί είμαστε λίγο φάουλ. Είμαστε σε λάθος. Ναι, κατάψη. Τέλος πάντων, ας μην το ανοίξω άλλο περισσότερο. Αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξος και να πιστέψω ότι θα αρχίσει να βρέχει και θα χιονίσει φέτος. Για να δούμε. Μακάρι, μακάρι, γιατί αλλιώς. Αλλά προβλέψεις δεν κάνω, το ξαναλέω, ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, επειδή είπατε για προβλέψεις, αν όλα πάνε καλά, το καλό σενάριο λοιπόν να βρέξει, να έχουμε χιόνια, να έχουμε κρύο, να φυσάει βοριάς και να έρθουν λεφτά προς τα δω. Αυτό λένε και οι. Γενικώς, όπως σας είπα πριν, η παραγωγή με ήττα σαν διαδικασία έχει αρχίσει και γίνεται δύσκολη. Έως πολύ δύσκολη διαδικασία. Που σημαίνει ότι οι τιμές κατά κανόνα θα είναι καλές. Γιατί δεν θα υπάρχει προσφορά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, επαναλαμβάνω, όχι η πρόβλεψή μου. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτός που θα παράγει, με τι κόστος θα παράγει και αν θα μπορεί να παράγει. Να. Αυτά είναι πάντα μια ισορροπία και να πάλι η ευκαιρία για τον καλό, τον διαφοροποιημένο, να βιωθεί σε ένα περιβάλλον ο οποίος κάνει παραγωγή, ενώ άλλος δεν μπορεί να κάνει παραγωγή, όσο και να ακούγεται λίγο μη ανθρώπινο κτλ. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έτσι οδηγούνται τα πάντως πράγματα. Όλες αυτές για όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράφεται, η ομαδοποίηση είναι το για θέμα. Ναι. Δηλαδή, επειδή είμαστε και έτσι, διανύουμε θάλασσα για να φτάσει, διανύει η θάλασσα για να φτάσει το λίπασμα εδώ, διανύει η θάλασσα για να φτάσει το φυτοφάρμακο εδώ, το φυτοπροστατευτικό ή να πάνε τα προϊόντα μας απάνω. Με την ομαδοποίηση νομίζω ότι μπορούν να λυθούν προβλήματα και να πιέσει με ωραίο τρόπο ή με κάποια εμπορικά παιχνίδια, τέλος πάντων, να έχεις φθηνότερα, ας πούμε, ή καλύτερες τιμές σε λιπάσματα. Υπάρχει ένας γενικός κανόνας στην αγορά. Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο πιο δυνατός παίκτης είσαι μέσα στην αλυσίδα. Μοναδικός δεν θα είσαι ποτέ. Έτσι, ούτε θα επιβάλλεις ποτέ. Εδώ και τα σούπερ μάρκετ που υποτίθεται ότι είναι η νούμερο ένα της αγοράς και δυστυχώς, το λέω με ένα δυστυχώς αυτό, δεν μπορούν να επιβάλλουν πάντα. Γιατί έρχεται κάποιος άλλος και τους βαράει και τους κάνει. Πού είναι οι πιο δυνατοί. Αλλά όσο πιο δυνατός παίκτης είσαι, όσο πιο μεγαλύτερη οντότητα είσαι, τόσο μεγαλύτερο ρόλο έχεις. Άρα, με μία λέξη, με μία πρόταση, κύριε Δρύμψια, πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη φετινή χρονιά? Μεταβατική, κρίσιμη, λέω εγώ τώρα. Εγώ θα την έλεγα. Προβληματική, προβληματισμοί, τροφή για σκέψη. Θα την έλεγα μία πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά με πιθανές προκλήσεις καλές, από καλές μέχρι κακές. Δηλαδή είναι τα σενάρια που συζητούσαμε πριν. Πάντως θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά για όλους. Με πολύ καλό σενάριο, με μέτριο σενάριο και δυστυχώς και με πιθανότητα κακού σενάριου, που πρέπει να είμαστε όλοι, επαναλαμβάνω, προετοιμασμένοι. Κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Δυστυχώς. Το ξαναλέμε μια φορά. Οπότε ας κρατήσουμε το μέτριο σενάριο, αν μας βολεύει, βέβαια. Είμαι από τη φύση μου, θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Νομίζω ότι θα είναι μια χρονιά μέτρια προς καλή για την περιοχή. Μάλιστα. Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό το ψηλοθετικό. Ναι, αυτή είναι η εκτίμησή μου και αυτό θέλω να πιστεύω. Σας λέω, δεν είμαι ούτε μάντης, ούτε προβλέψεις κάνω. Αλλά
Έτσι θέλω να βλέπω την κατάσταση. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι που θέλετε να πείτε, δεν σας ρώτησα κάτι που... Γιατί είναι και με ένα θέμα, η παραγωγή τροφής είναι ένα τεράστιο θέμα και το ανοίγουμε όσο μας επιτρέπει ο χρόνος μας. Δεν ξέρω αν άφησα κάτι απ' έξω που δεν το ρώτησε και θα θέλετε να μας το πείτε. Δεν νομίζω να αφήσαμε κάτι. Δεν νομίζω. Σίγουρα πάντα υπάρχουν θέματα τα οποία θέλουν μεγαλύτερη ή καλύτερη ανάλυση και ούτω καθεξής. Εγώ αυτό που θέλω να μεταφέρω και να πω είναι να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, να είμαστε πραγματιστές και να ακολουθούμε την πρακτική κυρίως και τη λογική και λιγότερο το συναίσθημα. Καλό είναι το συναίσθημα, αλλά όπως είπε και ένας μεγάλος φιλόσοφος, το συναίσθημα είναι σαν τα ιστεία του ιστιοφόρου. Αν τα χρησιμοποιείς σωστά, σε πάει στη θέση του. Εάν δεν το χρησιμοποιείς σωστά, σε βουλιάζει. Άρα χρειάζεται λογική στη δουλειά μας, να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια και όταν έχουμε τα καλά σενάρια να προετοιμαζόμαστε και για τα κακά και ή δυνατόν να μπορούμε να ενωθούμε. Η λύση της, δηλαδή η βασική για μένα είναι λύση για την περιοχή, για την καλλιέργεια, είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες οντότητες. 10, 20, 30, 40, αλλά σε επίπεδο ΑΕ, το ξαναλέω. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή χρονιά εύχομαι και σε εσάς. Και θα τα ξαναπούμε έτσι να κι αλλιώς. Να είστε καλά πάνω απ' όλα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής που διαρκεί αρκετούς μήνες, θα είμαστε σε επαφή και για συμβουλές και για εκπομπές. Να είστε καλά πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Δρύμτσια.